κύριε Ρουσόπουλε, ένα πρώτο σχόλιο για την αυτοκριτική που έκανε ο κύριος Τσίπρας και τους στόχους που έβαλε. Η αυτοκριτική καλή είναι, απλώς μένω σε μία φράση που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είμαστε κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εγώ τουλάχιστον το ανακαλύπτω με ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη, είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εγώ τουλάχιστον το ανακαλύπτω με ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη, είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εγώ τουλάχιστον το ανακαλύπτω με ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη, είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε πανωλευθρία και άλλα κόμματα. Είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Όταν ψηφίζει 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ψηφίζει 70% του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα να ανέβηκε. Όταν συμφωνεί στα στρατηγικά θέματα. Είπα, φίλοι, με την εμπειρία σας, γιατί πέφτει τόσο βαριά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ακριβώς γι' αυτό. Είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Τι είσαι! Όταν ψηφίζει 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ψηφίζει 70% του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα να ανέβει. Όταν συμφωνεί στα στρατηγικά θέματα. Είπα, φίλοι, με την εμπειρία σας, γιατί πέφτει τόσο βαριά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ακριβώς γι' αυτό. Είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Όταν ψηφίζει 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ψηφίζει 70% του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα να ανέβηκε. Είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. The man with the hammer. Είμαι πάντοτε υπέρ του δικοματισμού και η παράταξή μου υπέρ του δικοματισμού είναι. Παιδιά μου, a que vaya a recoger la feria. Se me ha puesto el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Visita, ¿qué? Ve para la paella. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, con la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, voy a su... See you shaking. That was cool. That was super cool. The man with the hammer. Esto. Había de una lavadora con una paella. Esto. Y la encontré. Porque te estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera que adentro la vende paella. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¿Pues tú vlepes to pragma, Dimitri? Επειδή είμαι λάκων, θα το πω με δύο λόγια. Για μισέτα. Να παίζει ο καθένας το όργανο του, τέλος πάντων. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.